Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. 1 Ιουλίου σήμερα του 2012, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 9 από το Ionian Channel. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Τη διοίκηση της εταιρείας τουρισμού Ιωνίων Νήσων θέλουν να αναλάβουν οι Δήμοι της Περιφέρειας, έτσι όπως αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ. Για το λόγο αυτό, οι Δήμοι έχουν ζητήσει την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΗΝ για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αναλάβουν τα ενία της εταιρείας. Να πραγματοποιηθεί έλεγχος, νέα Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην ΕΤΗΝ, αποφάσισαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στην τελευταία συνεδρία που πραγματοποίησαν στη Λευκάδα. Επιπλέον, οι Δήμοι επιδιώκουν να αναλάβουν τη διοίκηση της εταιρείας, προκειμένου να αναπτύξουν, όπως τονίζουν, όλες τις δράσεις της. Εκεί αποφασίστηκε, όπως ζητήσουμε, διαχειριστικό έλεγχο της ΕΤΗΝ από το 2007 μέχρι σήμερα και βεβαίως την πρόκληση νέας Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί εκτιμάμε ότι η ΕΤΗΝ δεν εκπληρώνει τους στόχους και σκοπούς για τους οποίους έχει συσταθεί. Η ΕΤΗΝ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους Δήμους και για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Δεν έχει να κάνει μόνο με την προβολή του τουριστικού προϊόντος, αλλά με πάρα πολλά ζητήματα, όπως αναφέρω, τους σκοπούς καταστατικού. Ελάχιστα από αυτά έχουν πραγματοποιηθεί και υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν εμείς ζητάμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου η ΕΤΗΝ να εκπληρώσει τους στόχους της. Όλοι ήταν ομόφωνη η απόφαση της ΠΕΔ μετά από εισήγηση του κυρίου Τρεπεκνή. Επειδή υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο την ΕΤΗΝ να την ελέγξουν οι Δήμοι και να είναι πρόεδρος στην ΕΤΗΝ ο Δήμαρχος Κέρκυρας, δεν μπορούμε να αναλάβουμε μια ανώνυμη εταιρεία και τα οικονομικά αυτής της εταιρείας χωρίς να γνωρίζουμε πού έχουν πάει τα λεφτά, αν είναι νόμιμες οι δαπάνες που έχουν εκταμιευθεί και όλα αυτά. Σύμφωνα με τους επικεφαλείς των Δήμων, η συνεργασία τους με την περιφέρεια που ελέγχει την ΕΤΗΝ δεν είναι εκείνη που θα έπρεπε στις σημερινές συνθήκες. Στόχος που έχει τεθεί από τους Δήμους των νησιών είναι να αναπτυχθούν και οι υπόλοιπες δράσεις της ΕΤΗΝ. Υπάρχει συνεργασία, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι η ΕΤΗΝ δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε και το έργο που παράγει η ΕΤΗΝ να είναι πιο αποτελεσματικό? Μιλάμε για μια εταιρεία που θα έπρεπε να ασχολείται με την προβολή των νησιών όλης της περιφέρειας. Όχι μόνο με την προβολή. Ακριβώς. Τι άλλο λοιπόν πρέπει να αλλάξει? Η ΕΤΗΝ έχει δεκάδες σκοπούς στο καταστατικό της και δεν έχει αναδειχθεί σχεδόν κανένας. Δηλαδή η ΕΤΗΝ μπορεί να αναλαμβάνει και μελέτες. Ένα παράδειγμα. Δεν έχουν αναδειχθεί αυτοί οι σκοποί. Δεν έχουν υλοποιηθεί. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ συζητήθηκαν όμως και άλλα θέματα, όπως τα οικονομικά των Δήμων και τα χρέη προς αυτούς, αλλά και ζητήματα ανάπτυξης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων στα νησιά σε συνεργασία με μουσικά σχήματα από τη Ρωσία. Εκεί ζητάμε περαιτέρω διευκρίνησης για τους οφειλέτες, προκειμένου να έχει νόημα και η τελευταία νομοθετική ρύθμιση. Αυτά ήταν τα δύο βασικά ζητήματα. Βεβαίως πρέπει να σας αναγγείλω ότι συμφωνήθηκε να γίνει και διήμερη παρουσία ρώσικων καλλιτεχνικών συγκροτημάτων τον Οκτώβριο. Είναι μια πολύ σπουδαία διοργάνωση που γίνεται στην Κέρκυρα κάθε χρόνο και φέτος θα γίνει και στη Ζάκυνθο. Για αυτά τα δύο νησιά μιλάμε τώρα, έτσι? Θα γίνει και στην Κεφαλονιά. Αυτή τη βδομάδα οι υποψήφοι φοιτητές και σπουδαστές έμαθαν τις βαθμολογίες τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με βάση τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι βαθμοί των ζακυθινών μαθητών κινήθηκαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε ορισμένα μαθήματα. Η ικανοποίηση επικρατεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη βαθμολογία των μαθητών της Τρίτης Λυκείου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως τονίζεται, οι μαθητές του νησιού κατάφεραν να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις, κάτι που τους εξασφαλίζει την είσοδό τους σε σχολές πανεπιστημίων και ΤΕΗ. Σήμερα, μάλιστα, ήρθαν και οι μηχανογραφικές καταστάσεις, ακριβώς όπως έχουν περαστεί στο σύστημα του Υπουργείου, και από εκεί βεβαίως, μαζί με τις δηλώσεις που θα κάνουν οι υποψήφοι, θα βρεθεί τελικά σε ποιες σχολές θα έχουν επιτυχία τα παιδιά. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι είμαι ικανοποιημένος από την εξέλιξη των βαθμολογιών.
Θα δείτε κι εσείς όταν θα βγουν τα αποτελέσματα ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων της Ακίνθου θα έχει περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να πω ότι υπήρξαν μαθητές οι οποίοι πραγματικά αρίστευσαν, ακόμα και στα μαθήματα εκείνα για τα οποία είχε γίνει ένας σχετικός θόρυβος, όπως είναι τα μαθηματικά της κατεύθυνσης και η φυσική. Πρέπει να πω βεβαίως ότι φαίνεται ότι θα έχουμε πτώση εις τις βάσεις, δεδομένου ότι υπήρξαν προβλήματα σε αυτά τα δύο μαθήματα. Όμως, οι Ζακυνθινοί θα έχουν και καλές σχολές και επίσης θα υπάρχει και μεγάλος αριθμός που θα περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι τις 5 Ιουλίου οι διαγωνιζόμενοι μαθητές της 3ης Λυκείου θα πρέπει να καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους στα σχολεία που φίτησαν, ενώ εκτιμάται πως τα τελικά αποτελέσματα, όπου θα αναφέρεται η εισαγωγή καθενός στο τμήμα και τη σχολή που έχει επιλέξει, θα είναι προς το τέλος Ιουλίου. Στις 5 Ιουλίου θα είναι η ημερομηνία στην οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης των επιλογών στις διάφορες σχολές. Τα παιδιά μπορούν βεβαίως από μόνα τους και με τους κωδικούς τους να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο ίντερνετ και να καταθέσουν τις σχολές προτίμησης. Όμως, καλό θα ήταν να συμβουλευτούν και κάποιους καθηγητές στα σχολεία από τα οποία αποφύτησαν, όπου είναι εκεί διαθέσιμοι οι καθηγητές αυτοί να βοηθήσουν τα παιδιά, ώστε να μην γίνει κάποιο λάθος είτε σε επίπεδο επιλογής είτε σε επίπεδο κατάθεσης της δήλωσης. 5 Ιουλίου λήγουν οι καταθέσεις των μηχανογραφικών. Επίσης, περιμένουμε να έχουμε και τις βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων που δεν έχουν έρθει ακόμη. Και από εκεί και πέρα η επεξεργασία, η οποία γίνεται βεβαίως με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πιστεύω θα είναι γρήγορη και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός του Ιουλίου, θα έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει για ακόμα μία χρονιά η περιοχή Λαζαρέτα μεταξύ του Αργασίου και της πόλης. Μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός από τα σκουπίδια, ενώ τα μπάζα έχουν κατακλείσει όλη την παραλιακή ζώνη. Προκειμένου να δοθεί οριστική λύση, οι εκπρόσωποι του τοπικού συμβουλίου του Αργασίου ζητούν την πραγματοποίηση νέας χάραξης εγιαλού και παραλία στην περιοχή. Λαζαρέτα, άλλη μια πολύπαθη περιοχή της Ζακύνθου που βρίσκεται ανάμεσα στην πόλη και το Αργάσι. Για άλλη μια χρονιά η κατάσταση είναι τραγική και όπως τονίζουν οι παράγοντες της περιοχής του Αργασίου, μόνο η επαναχάραξη γραμμής εγιαλού και παραλίας θα μπορούσε να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. Όπου και να κοιτάξει κανείς τα Λαζαρέτα θα βρει μπάζα, σκουπίδια, άχρηστα οικοδομικά υλικά, ακόμη και τμήματα από άσφαλτο, που κάποιοι αφού έκαναν τις δουλειές τους βρήκαν χώρο να τα εναποθέσουν χωρίς κανείς να τους ενοχλήσει. Στην ίδια περιοχή ετοιμάζονται να λειτουργήσουν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ενώ καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες θα κάνουν τον περίπατό τους περπατώντας προς την πόλη και θαυμάζοντας τα άσχημα αξιοθέατα της Ζακύνθου. Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, ό,τι και αν κάνουν για την καθαριότητα της περιοχής είναι λίγο, ανάμεσα δεν υπάρξει ένα σχέδιο για τη συνολική αλλαγή της όψης της εικόνας της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως ακόμη και η δενδροφύτευση που έγινε πριν μερικά χρόνια δεν μπόρεσε να αντέξει την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα και της φύσης. Η περιοχή αυτή γνωρίζετε και ξέρετε ότι έχει το πρόβλημα το εξής όσον αφορά τις μελέτες και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά με τη κτηματική υπηρεσία. Η κτηματική υπηρεσία διαμέσου μου και διαμέσου των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ζακυνθίων είχε γίνει προσπάθεια με κάθε τρόπο να βρεθεί μια λύση να μπορέσουμε να δώσουμε άλλη πνοή σε αυτό το κομμάτι που λέγεται Λαζαρέτα. Χρειάζεται καινούργια χάραξη γυαλούς παραλίας. Δηλαδή, αν δείτε μια αεροφωτογραφία, δείχνει ότι ο δρόμος πραγματικά παλιά ήταν σε άλλο κομμάτι. Υπήρχε η πρόσβαση των ανθρώπων να γίνει, η παρέμβαση του ανθρώπου να γίνει ένα μπάζωμα, να μην έρχεται η θάλασσα πάνω. Δυστυχώς, και βλέπετε κι εσείς και έχετε καταγράψει πάρα πολλές φορές με την κάμερά σας, ότι το χειμώνα γίνεται μάρτυρας, η θάλασσα να ανεβαίνει απάνω, να ανεβαίνει μαζί με τα μπάζα, να κλείνει ο δρόμος, να δημιουργείται πρόβλημα, μην θρυνήσουμε και κάποια θύματα με αυτό το φαινόμενο που γίνεται. Και η ζωή συνεχίζεται όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα, μια δεντροφύτευση που γίνει και προτού 3 χρόνια, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε αυτό το κομμάτι όσο μπορέσουμε να γλιτώσουμε τη θάλασσα να ανεβαίνει απάνω. Δυστυχώς η ορμή της θάλασσας δεν έδωσε δυνατότητα σε αυτά τα δέντρα του σφίγγιου που φυτέψαμε να επιζήσουν. Όσοι επιζήσανε και μεγαλώνουν είναι αυτοί που βλέπουμε καθημερινά.
Να κάνουμε κάποια παρέμβαση σαν έργο δεν μπορούμε. Το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, γιατί θα ζητηθεί μέσω του τεχνικού προγράμματος, του νέου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ζακυνθίων, είναι και διαμέσου τη άδρα που θα γίνει, να μπορέσουμε να γίνει καινούρια χάραξη γυαλούς παραλίας στα Λαζαρέτα. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτσόνη, το μόνο άμεσο μέτρο που μπορεί να υλοποιηθεί στην περιοχή είναι να στρωθεί σε όλη την παραλιακή ζώνη Χαλίκη, προκειμένου να καλυφθούν τα μπάζα και τα σκουπίδια, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είχε γίνει μια συζήτηση με τον κύριο Τουρκάκη, τον αντιδήμαρχο. Το κομμάτι όλο από τον Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι κάτω στα σφαγεία, όλο αυτό το κομμάτι να γίνει να πέσει Χαλίκη και να το στρώσουμε για να μπορέσει και ο κόσμος περπατώντας να κατεβαίνει προς την πόλη και να σκεπαστούν αυτές οι πέτρες να μην φαίνονται. Η υπόσχεση του κ. Τουρκάκη πιστεύω ότι θα γίνει πράξη. Βέβαια, είμαστε τώρα, έχουν μπει για καλά στο καλοκαίρι. Κάποια προβλήματα που υπήρχαν με τη μεταφορά του τρίου Α στην περιοχή του Λαζαρέτου πιστεύω να λυθεί και εντός 10 ημέρου, δίνω ένα χρονικό περιθώριο, με τις υποσχέσεις και πάλι του αντιδημάρχου του κ. Τουρκάκη, πιστεύω ότι και αυτό το κομμάτι να το λύσουμε. Προβλήματα όμως προκύπτουν και με την καθαριότητα της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα που βρίσκεται στην περιοχή και πριν μερικά χρόνια αναστηλώθηκε. Παρά το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες καθαρισμού της και το γεγονός ότι αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες, ασυνείδητοι που την επισκέπτονται αφήνουν στον περίβολό της σκουπίδια και άλλα πλαστικά αντικείμενα. Γίνεται και χώρος επισκεπτικότητας από τους ξένους τουρίστες. Και χθες συγκεκριμένα τελέστηκε και γάμος ξένους τουρίστες που πήγαν εκεί. Και καθημερινά ο κόσμος, γιατί η πρόσωψή του δεν είναι τόσο προσβάσιμο όσο να δει ο κόσμος τι είναι, κατεβαίνει κάτω στον δρόμο για να δει τι υπάρχει σε αυτό το κομμάτι του δρόμου. Και ο χώρος τουλάχιστον γύρω από την εκκλησία, από την εκκλησία του Αγίου Σπυρδόνου, διατηρείται με προσπάθειες που γίνεται από την τοπική καθαριότητα που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εδώ στο χωριό μας. Καθημερινά υπάρχει και άνθρωπος που καθαρίζει και τουλάχιστον αυτός ο χώρος διατηρείται καθαρός. Αρκετά προβλήματα με τα φύκια που έχουν κατακλείσει την παραλία τους αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Καλαμακίου. Οι ίδιοι επιτίθενται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, καθώς όπως αναφέρουν δεν επιτρέπουν τον καθαρισμό της παραλίας από τα φύκια, με αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό όλων όσων δραστηριοποιούνται σε αυτή την περιοχή. Το πρόβλημα με το μεγάλο όγκο από φύκια που συσσωρεύεται στην παραλία της περιοχής τους αντιμετωπίζουν για ακόμη μια φορά οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Καλαμάκι. Τις τελευταίες ημέρες, πολύ μεγάλες ποσότητες από φύκια έχουν συγκεντρωθεί από τα θαλάσσια ρεύματα στην παραλία και όπως τονίζουν οι επιχειρηματίες, εμποδίζεται η πρόσβαση των χελωνών στην άμμον την ίδια ώρα που οι επισκέπτες της περιοχής, μόλις αντικρίζουν το θέαμα, απομακρύνονται λόγω της δυσκολίας πρόσβασής τους στη θάλασσα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν δημιουργήθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, ποτέ δεν μπορούσαν να βγάλουμε τα φύκια από εδώ πέρα. Πάντα παλιά, πριν το Θαλάσσιο Πάρκο που ήταν το 1980, ξεκίνησε, εμείς οι επιχειρηματίες, όλη η περιοχή, βγάζαμε τα φύκια με τις μπουλντόζες κάθε δεύτερο χειμώνα, κάθε τρίτο χειμώνα, καθαρίζαμε την παραλία και ήταν καθαρή όπως όλη η Ζάκηθο και όλη η Ελλάδα. Από όταν δημιουργήθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, δεν μας αφήνουν ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι να καθαρίζουν την παραλία. Και το φαινόμενο είναι το εξής. Φυσάει από εδώ μεριά, πάει στα βράχια. Φυσάει από εκεί μεριά, πάει στο Λαγανά. Στο Λαγανά, φυσικά, μετά το Λούις Χοτέλ και μετά, θα βγάζει ο Δήμος. Από το Λούις Χοτέλ μέχρι εδώ είμαστε καταδικασμένοι στ' θάνατο. Εκεί γιατί τα βγάζουν? Γιατί εκεί εννοείται ότι είναι άλλη η Ελλάδα. Εδώ είμαστε κατεχόμενοι η Ελλάδα. Είμαστε κατεχόμενοι του πάρκου εδώ. Ευτυχώς τώρα κάνουν συμβούλια. Είναι και ο κ. Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι. Μην τυχόν και ελεήσουν και έρθουν να δουν το πρόβλημά μας. Δεν τι θα κάνουμε. Τώρα βλέπω καταστροφή. Σήμερα ο κόσμος έρχεται και γυρνάει πίσω. Να, κοιτάξτε. Μπαίνει και βγαίνει πίσω. Μόλις βλέπει τα φύκια, γυρνάει πίσω και φεύγει. Και σήμερα δεν τελειώσαμε. Δηλαδή, έχουμε όλη την οικονομική κρίση. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα τώρα και δεν βλέπω κανένα να μας βοηθάει. Άμεση ανάγκη αποτελεί για τους επαγγελματίες του Καλαμακίου ο καθαρισμός της παραλίας από τα φύκια με οποιονδήποτε τρόπο και με τη χρήση οποιοδήποτε μέσου. Την ίδια ώρα κατηγορούν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και τη διοίκησή του ότι αδιαφορεί απέναντι στα προβλήματά τους και δεν λαμβάνει μέτρα για την προστασία τους. Με ένα φορτηγό εδώ πέρα, ένα φορτηγό εδώ στο σημέδο. Εγώ δεν είμαι στη φωλία, στο σημέδο. Και μπορεί να δώσω που δεν γεννάει η χελώνα εδώ πέρα. Εδώ δεν γεννάει, είναι μουσκιμα. Δεν σου πάει πίσω. Να πάρει με μερικά τουλάχιστον να πάρει 5-10 φορτηγά να ξεκουραστεί λίγο η περιοχή. Να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα αυτό το βούλουκο, αυτή τα σαπίλα που είναι με βρωμία από εδώ πέρα δεν. Πόσο καιρό είναι έτσι? Είναι από τα χθες ήταν. Ήταν μαζί με τα φύκια στο βράχο και τώρα μα τα έφερε όλα εδώ πέρα. Και μα έπλωσε και μέσα και καταστρέψει όλου. Δηλαδή δεν το βλέπω, σήμερα είμαστε καλά. Αύριο θα είμαστε εντελώς. Για κλείσιμο δηλαδή. Και δεν ξέρω και ποιο λόγο, γιατί τα μαζεύουμε και στον πρόεδρο μας. Θα πιέζουμε να μαζεύουμε και στον πρόεδρο και θα ξαπλώσουμε, λέει, γιατί περνάει χελώνα. Από πού να περάσει χελώνα? Από πού να περάσει χελώνα? Ένα Λοράν εκεί κάνει στο γραφείο με το κονδύσιον και είναι όλα καλά για αυτόν. Για τα γιες δίνει και συμβούλια. Και κάποιοι άλλοι Ζακυνθινοί που είναι στο Δικό Θαλάσσιο Πάρκο, για αυτού οι ισχύοι. Δεν έχουν να δουν το πρόβλημα, πώς μπορούν να το λύσουν, πώς θα βοηθήσουν την πατρίδα του, τη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω.
Μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί επαγγελματίες του τουρισμού σχεδόν 2 μήνες μετά την έναρξη της θερινής περίοδου. Οι περισσότερες μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων δεν λειτουργούν, ενώ η κίνηση στα καταστήματα εστίασης και ενοικιαζόμενων οχημάτων είναι κατά πολύ μειωμένη. Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από μέτρα που οξύνουν τα προβλήματά τους. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς είχαμε ένα Μάιο πάρα πολύ κακό. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά θα ξαναπώ τη λέξη δυστυχώς, γιατί η χώρα πήγε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, που ήταν η καταστροφική πλευρά της τουριστικής σεζόν. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη φέτος. Προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μου να κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί έχουμε ρίξει και τις τιμές βέβαια σε πολύ χαμηλές, δουλεύουμε σε πολύ χαμηλές τιμές, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο ξένος τουρίστας μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τι να πούμε, είναι πολύ δύσκολη χρονιά και φέτος θα καθίσουν πολύ δύσκολα, κύριε Μπέτση. Βρίσκεται ο κόσμος του μικρού καταλήμματος του Γειτονιακού σε απόγνωση. Ας το καταλάβουν. Θέλουν να μας δώσουν τη χαριστική βολή, θα μας δώσουν τη χαριστική βολή. Θα κάνουν τον κόσμο κλέφτη πάλι, αγανακτισμένο, να βγαίνει στους δρόμους και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί με τους μικρούς επαγγελματίες του τουρισμού και κυρίως με τους μικρομεσαίους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, που μπορεί να τελειώνει ο δεύτερος μήνας της σεζόν, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους στην πλειοψηφία τους, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να γιγαντώνονται. Με δεδομένες τις σημερινές συνθήκες, οι περισσότεροι κάνουν λόγο πλέον για μια από τις χειρότερες τουριστικά χρονιές που διαμορφώθηκε υπό την επίδραση πολλών παραγόντων. Όσο για τις προβλέψεις σχετικά με το μέλλον, δεν είναι και οι καλύτερες, αφού επικρατεί μεγάλος προβληματισμός. Κάθε χρόνο, κάθε τι που γινότανε, παρουσιαζόταν σαν αρνητικό, αλλά αυτό το φετινό ήταν η αποκορύφωση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, να μην υπάρχουν ανθρώποι σε καταλήμματα, τα ξενοδοχεία να μην λειτουργούν και ο κόσμος να ζει στην αβεβαιότητα το τι μελιγενέστε για τους άλλους 2 μήνες που έρχονται, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να δούμε τι θα γίνει. Η καθημερινότητα είναι ότι βλέπεις μια εβδομάδα να προσπαθεί να ανέβει ο κόσμος όπως ήταν η εβδομάδα μετά τις εκλογές, και μια σταθεροποίηση των πραγμάτων και μια ησυχία πάλι στο χαρισμό των πραγμάτων όσον αφορά το τι μέλη γενέστε για τη συνέχεια της σεζόν. Γνωρίζουμε όλοι μας και ξέρουμε ότι και ο Έλληνας, μετά τα μέτρα τα καινούργια που έχουν πάρθει στο προηγούμενο τρίμηνο και δίμηνο, δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνουμε διακοπές. Συνυπάγεται αυτό με το ενοικιαζόμενο δωμάτιο, το οποίο φιλοξενεί κατά 80-90% τον ελληνικό τουρισμό, και είναι το αποτέλεσμα αυτό που σας λέω, ότι και ο κλάδος συγκεκριμένος πήγεται από τον Έλληνα, ο οποίος δεν θα έρθει να επισκεφθεί εφέτος τουλάχιστον, σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω σε μεγάλο βαθμό, να μην είναι ολοκληρωτική αυτή η καταστροφή, να κάνει τις διακοπές του. Υπάρχει κόσμος, απλώς δεν βγαίνει έξω. Κάθονται στα ξενοδοχεία, μέσα στα. Και καταναλώνονται δηλαδή στα απαραίτητα πράγματα. Δηλαδή δεν πάνε πουθενά. Το μόνο που παίρνουν είναι να πάρουν καμιά ομπρέλα πάνω στη θάλασσα ή να καθίσουν στην πισίνα και τίποτα παραπάνω. Φαγητό, ορισμένα ξενοδοχεία έχουν μέσα φαγητό και οτιδήποτε. Τα μαγαζιά ψυχοραγούν. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει το μαγαζί του. Μέχρι και κράχτες, το φαινόμενο που είναι πάντα. Κράχτες και πινακίδες των πεζόδρομων. Λοιπόν, τι να πει κανείς, κύριε Μπέτση, είναι δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη χρονιά. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει καμία σχέση. Θα πω το εξής. Λένε κάποιοι να έχει κόσμο. Συμφωνώ και εγώ να έχει κόσμο. Όταν όμως δίνεις, δηλαδή οι παροχές υπηρεσιών που προσφέρεις είναι στο 50% μείον, μαθηματικά, κύριε Μπέτση, δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις, γιατί είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις, στέβε, νίκια, φόρους επιδέματος, τώρα καθαριστικά μας στέλνουν, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να πληρώσεις. Είναι απελπισία και απογοήτευση. Τι να σας πω, πραγματικά έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Και δυστυχώς συναντάμε και ένα κράτος, μια πολιτεία εχθρικό έναντι 45.000 επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον κλάδο ανά την επικράτεια και 1.470 περίπου στο νησί μας. Είμαστε αναγκασμένοι πραγματικά να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια αυτή που εμείς πραγματικά με αίμα και με υδρότα χτίσαμε αυτά τα μικρά καταλήμματα, τα οικογενειακά τα καταλήμματα, τα οποία έχω πει πολλές φορές ότι είναι συμπλήρωμα στην επιβίωσή μας. Αυτό γιατί δεν υπάρχει κίνηση, τι γίνεται? Πραγματικά δεν υπάρχει κίνηση.
αλλά και τα χαράτσια που έχουμε υπομειστεί είναι αβάσταχτα. Εκτός όμως από την τουριστική κίνηση που παρουσιάζει σημαντική μείωση τόσο στον κόσμο που έρχεται για διακοπές στο νησί, όσο και στα έσοδα των επιχειρήσεων, οι τελευταίες έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλα μεγάλα προβλήματα, όπως τα αυξημένα τέλη, τα χαράτσια της εφορίας και πρόσφατα η υποχρεωτική υπαγωγή όλων στο ΤΕΒΕ με τα υπέρογκα ασφάλιστρα, ακόμα και όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί. Με 20 και 30 μέρες και να πληρώνεις 12 μήνες ΤΕΒΕ, να πληρώνεις ΤΕΒΕ. Να πληρώνεις όλα αυτά που έχουν γίνει, έχουν τραβήξει παραπάνω ΔΕΗ, τετραγωνικά και τόνα και τα άλλο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα έχει κανείς ούτε την καθημερινότητά του ή την οικογένειά του. Γιατί ο άνθρωπος που έχει νοικιαζόμενα δωμάτια δεν είναι ένας επιχειρηματίας μεγάλος, ένας ξενοδόχος όπως είναι ο ξενοδόχος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τον ιδρώτα, με τη στήριξη που είχε το οικογενειακό του εισόδημα, έφτιαξε 5, 6, 7, 10 δωμάτια. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν έχει τη δυνατότητα αυτά τα 5-10 δωμάτια να τα διατηρήσει, κάποια στιγμή θα τα κλείσει. Και δεν σας κρύβω ότι καθημερινά πάνω έρχουν στο γραφείο της Νομοσπονδίας και άνθρωποι έχουν τα κλειδιά στο χέρι να τα. Μας τα δώκουν να τα δουλέψουμε εμείς. Γιατί γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν θα έρθει όλοι να κάνουν διακοπές. Πώς να έρθει να κάνουν διακοπές? Εκόπηκαν οι μισθοί, εμειθήκαν οι μισθοί. Και αν και ο έντια λίμωνο, που άκουσα προχθές το βράδυ στα κεντρικά δελτίων ειδήσεων, και η Τρόικα κατέβει κάτω και μας πει καινούργια μίση στο μισθό 20%. Αν γίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα οδηγηθούν και στο καλύτερο, θα αυξήνεται η κατάσταση. Ο κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα καθημερινά, γνωρίζει τα φάρμακα, φαρμακεία δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα και αυτά συνυπάγονται προς το. Γιατί οι διακοπές είναι ένα κομμάτι του ανθρώπου που ήθελε να ψωθεί στην οικογένειά του, να βγει να κάνει τις διακοπές του, να γυρίσει νυφάλιος πάλι προς την εργασία του. Άμα δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πάει μία εβδομάδα, 10 μέρες για διακοπές, καταλαβαίνετε όλος ο κόσμος θα πέσει σε μία κατάθλιψη. Δεν μπορεί μια επιχείρηση, όπως βλέπετε, έχει συγκροτηθεί ο τουρισμός σε 90 μέρες να πληρώνει όλο τον χρόνο ΤΕΒΕ. Αυτό είναι αδιανόητο. Αν πείτε πώς θα γίνει, δεν ξέρω, το κράτος να βρει μια φόρμουλα πώς θα πληρώνουμε, έστω και τα μισά να πληρώνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο μισθός να είναι 500 ευρώ και συγκεκριμένα εγώ να πληρώνω 760 ευρώ το δίμηνο. Αυτό δεν τρώγεται. Πώς να το εξηγήσω λαϊκά στη δικιά μας γλώσσα? Κάτι πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, οι τοπικοί άρχοντες εδώ στη Ζακέδο κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, στην εστίαση τώρα που ακούγεται να το ρίξει στο 13, που πήγε στο 23, και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα η κατάσταση, κύριε Μπέτση. Δηλαδή, αντί να υπάρχει κάποια έτσι ανάπτυξη, δηλαδή σώνει και καλά, να τα πάμε κάτω τα πράγματα τελείως. Μα είναι κάτω. Εδώ έχει τεθεί θέμα επιβίωσης πλέον. Πληρώνουμε, κύριε Μπέτση, δημοτικά τέλη 365 μέρες το χρόνο, που πολλά από αυτά τα καταλήματα ανοίγουν όταν κάνει, υποτίθεται έκανε, όχι κάνει, υπερχείλισε ο τουρισμός, τον Αύγουστο δηλαδή να δουλέψει 15-20 μέρες. Πληρώνουμε αποχέτευση συγκεκριμένα φέτος, μου ήρθε να πληρώσω το δεύτερο, τον τρίτο κτλ. Που είναι κλειστά τα καταλήματα, χωρίς μετασυγχωρήσεως να χρησιμοποιήσει τουαλέτα κανένας ακόμα, 1.300 ευρώ. Και δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για τον κλάδο τον οποίο εκπροσωπώ, που απαρτίζεται από 300 μέλη του Λαγανά, τον αρχαιότερο σύλλογο, και την Ομοσπονδία και τη Συνομοσπονδία και όλα αυτά τα πράγματα, ολόκληρο τον κλάδο. Λοιπόν, δεν έφτανε αυτό το πράγμα, μας φέρανε και το ΤΕΒΕ. Δηλαδή, για φανταστείτε τώρα ένας που έχει, είπαμε, συμπλήρωμα για την επιβίωσή του, γιατί όταν η αγροτική οικονομία δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής, ξέρετε, το λάδι, 1,70, 1,80, μας απέμεινε ο τουρισμός. Χάσαμε και τον τουρισμό τώρα. Πραγματικά, φέρτε στη φαντασία σας πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος νοικοκύρης που δεν κάθεται, δεν στέκεται στα πόδια του με όλες αυτές τις δραστηριότητες καθόλου ανά το 24ωρο, γιατί και την ώρα που πέφτει να κοιμηθεί λέει νηστικός, πάλευα μία ζωή για να φτιάξω κάτι. Τώρα τι θα κάνω? Την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το τοπικό κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ιστοργή παρουσίασε σημαντικά στοιχεία από πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εφήβους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, στην οποία συμμετείχαν και σχολεία από τη Ζάκυνθο. Τα ευρήματα, ειδικά για τα παιδιά του νησιού, είναι πλέον ανησυχητικά. Σημαντικά στοιχεία από την πανελλήνια έρευνα που πραγματοποίησε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής σχετικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές παρουσίασε το Κέντρο Πρόληψης Ιστοργή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που έχει οριστεί να είναι κάθε χρόνο 26 Ιουνίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από δείγμα παιδιών 11 σχολείων της Ζακύνθου που αφορούν γυμνάσια και λύκεια, στο νησί η χρήση διαφόρων ουσιών στα νέα παιδιά και τους εφήβους ξεπερνά τον πανελλαδικό μέσο όρο αλλά και αυτόν της περιφέρειας. Για τους μαθητές της ηλικίας 13-14 ετών βλέπουμε ότι σε ποσοστό 5,3% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών όλοι αγόρια που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, κάναβης ή έκσταση, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Για μαθητές 15-19 ετών, ένας στους 6, δηλαδή σε ποσοστό 17,9%, έχει κάνει χρήση οποιαδήποτε παράνομης ουσίας, κάναβη, ηρωίνη, κοκαίνη, κράκ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια κλπ, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια, 23,1% σε σχέση με 12% στα κορίτσια. Ποσοστό 8,7% ηλικίας 15-16 ετών και 19,1% ηλικίας 17-18 ετών έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομη ουσίας. Ένας στους 3 μαθητές, άνω των 18 ετών, αναφέρει χρήση οποιασδήποτε παράνομη ουσίας μία φορά στη ζωή του. Πάνω λίγο στην κάναβη. Ποσοστό 12,9% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση κάναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 7,6% αναφέρουν χρήση περισσότερες από 3 φορές στη ζωή τους. Πάμε να δούμε λίγο πώς κατανέμεται το δείγμα με βάση το φύλλο. Τα αγόρια αναφέρουν χρήση κάναβη σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια, για παράδειγμα 16,3% έναντι 9%. Για χρήση κάναβης τουλάχιστον μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή τους. Πάμε να δούμε λίγο τις ηλικιακές ομάδες. Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό υψηλότερο, 18,2%. Συγκριτικά με εκείνη της ηλικίας 15-16 ετών. Μια εξαιρετική παράσταση, το να ζει κανείς ή να μην ζει σε διασκευή των ΡΕΠΑ και Παπαθανασίου, έρχεται στη Ζάκυνθο την 3η 3 Ιουλίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από τα βιβλιοπωλεία Πλαίσιο, Λίμπρο Ντόρο, στα Χόντο Σέντερ και στο Πρακτορείο Τύπου Ευρώπη. Μετά την μεγάλη επιτυχία φέτος το χειμώνα στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, η απολαυστική παράσταση «Να ζει κανείς ή να μην ζει», που τόσο δεξιοτεχνικά διασκεύασαν και σκηνοθέτησαν ο Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας, έρχεται στη Ζάκυνθο την 3η 3 Ιουλίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία που γνωρίσαμε στον κινηματογράφο από τον Μέλ Μπρουκς και παρουσιάζεται από ένα θίασο λαμπερών κωμικών ηθοποιών όπως είναι η Κάτια Δανδουλάκη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Τάσος Κωστής, η Σοφία Μουτίδου, η Χριστίνα Τσάφου, ο Σπύρος Μεριανός και ο πρόδρομος του Σουνίδης. Χαίρομαι πολύ που θα έρθουμε στη Ζάκυνθο. Χαίρομαι πολύ που θα ξαναπαίξω στο κοινό της Ζάκυνθου. Έχω να έρθω εκεί από το 2005, νομίζω 2004, που έπαιζα, που παίξαμε την κωμωδία των παρεξηγήσεων με τη Βίκη, τον Κιμούλη, τη Ρένια, τη Λουιζίδου κλπ. Πράγματι, παίζω στο «Να ζει κανείς ή να μη ζει», μια διασκευή της παλιάς ταινίας του Μέλ Μπρουκς, μια υπέροχη κωμωδία, μια κωμωδία που διασκευάστηκε από το ρέπα από Παθανασίου και το χειμώνα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του χειμώνα στην Αθήνα. Είναι σημαντικό το ότι σε τόσο δύσκολους και στριμωγμένους και σκοτεινούς καιρούς το κοινό τρέχει να διασκεδάσει λίγο, να περάσει 2 ώρες ωραίες, χαλαρές και διασκεδαστικές με ένα ωραίο έργο. Εγώ μπήκα εμβόλυμα στην παράσταση, όπως θα ξέρετε. Το χειμώνα το ρόλο τον έπαιζε ο Παύλος ο Χαϊκάλης και ήταν και εξαιρετικός. Ο θίασος είναι ένας θίασος εκλεκτών συναδέλφων, εξαιρετικών ηθοποιών. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με την κυρία Δανδουλάκη και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να σημειώσω και να την ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την αγάπη της και την εμπιστοσύνη της. Είναι μια σπουδαία γυναίκα, σαν ηθοποιός και σαν καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να τη συστήσω εγώ στο ελληνικό κοινό. Όλοι γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται.
Υπάρχουν επίσης, στην παράσταση επίσης παίζουν η Σοφία Ιμουτίδου, η Χριστίνα, η Τσάφου, ο Τάσος, ο Κωστής, ο Πρόδρομος, ο Τασουνίδης και εξαιρετικοί όλοι ένας και ένας. Ήταν μια υπέροχη παράσταση, πάρα πολύ διασκεδαστική όπως είπα. Τα μηνύματα ακόμα είναι πολύ νωρίς να σου πω για την καλοκαιρινή περιοδία. Είναι γιατί μόλις τώρα ξεκινήσαμε από την Πάτρα, τα παίξαμε δύο παραστάσεις, ήταν πάρα πολύ ωραία, το κοινό το υποδέχτηκε πάλι με μεγάλη θέρμη. Είσαστε από τις πρώτες πόλεις της περιοδίας μας. Ελπίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά και τη δυσκολία. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 12 τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.